Κοιτάξτε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα και η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι καλά, απλώς το μάρμαρο το πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός και το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Και τολμούν να μιλούν για αντίμετρα. Δηλαδή είναι κωμικό, θα είναι τραγικό βασικά, αλλά είναι κωμικό το ότι έχουν το θράσος να μιλάνε σήμερα για αντίμετρα. Αυτό το πακέτο είναι το πιο δυσβάστακτο πακέτο το οποίο έχει ποτέ έρθει στην Ελληνική Βουλή. Εντάξει, εμείς δεν ονειρευόμαστε μια Ελλάδα του επιδόματος ή μια Ελλάδα η οποία θα είναι οι άνθρωποι και θα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και θα τους λένε ότι επειδή σας δίνουμε ένα συσχετίο στα παιδιά πρέπει να πείτε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βενιέρη, δεν θα πάρω. Συνεπώς... Εμείς ονειρευόμαστε μια τολμηρή Ελλάδα, μια Ελλάδα που πάει μπροστά, μια Ελλάδα που θα παράξει, μια Ελλάδα η οποία θα δημιουργεί υγιείς θέσεις εργασίας και αυτή η Ελλάδα μπορεί να υπάρξει και πρέπει να υπάρξει. Είναι αδιανόητο αυτό το θέατρο του παραλόγου το οποίο παρακολουθούμε και αν θέλετε το θράσος μιας κυβέρνησης η οποία πιστεύει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό με τέτοιου είδους συζητήσεις. Οποιοδήποτε συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ πάρτε, ρωτήστε τον στα μούτρα του όμως καθαρές κουβέντες, με πόσο μεγάλη χαρά θα ψηφίσει τη μείωση του αφορολόγητου που θα πληρώνει φόρο 400 ευρώ, τη μείωση των συντάξεων όπου ουσιαστικά οι Έλληνες χάνουν και την 11η και την 12η σύνταξη, εάν κατά τύχη ανήκαν στην κατηγορία που ήταν χαμηλή, δηλαδή που είχαν ήδη αφορολόγητο, γιατί αυτοί είναι οι Έλληνες που θα πληρώσουν σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο η χώρα να περιμένει και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα νούμερα δεν διαψεύδονται. Τα νούμερα του κόστους της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου δεν έχουν διαψευστεί από κανέναν. 12 δισεκατομμύρια είχε τάξει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Θα δώσει στον ελληνικό λαό το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. 12 δισεκατομμύρια και 500 εκατομμύρια παραπάνω. Πήρε μέτρα. Συν το ότι έφτασε μια οικονομία σε capital controls, συν ότι έφτασαν οι τράπεζες να αφελονοποιηθούν πλήρως. Αυτό είναι το κόστος της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Είναι και τα δύο δυστυχώς. Αφενός είναι η ιδεολειψία, αφετέρου είναι η προσπάθεια δίσεων επικοινωνιακής πολιτικής, ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο δηλαδή, θα του δώσουμε σαν όπλα, θα του πούμε ιστορίες για αγρίους. Το είναι ταυτόχρονα και στοιχειώδης. Τεράστια ανικανότητα. Ενόχλησε την τώρα Μπακογιάννη η παρέμβαση Σαββίδη? Βεβαίως με ενόχλησε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν πρέπει ο επιχειρηματίας να έχει άποψη. Μπορεί να την έχει την άποψη ο επιχειρηματίας, αλλά όταν μια κυβέρνηση έχει την προϊστορία με τον Καλογρίτσα και δεν έχει πάρει το μάθημά της και συνεχίζει προσπαθώντας με το Σαββίδη, λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι πραγματικά αυτό που λέει ο Παπινιώτης, ο ορισμός της διαπλοκής. Άρα, εάν όλη μας τη ζωή, εμείς, με τόσο περίεργο και αν φαίνεται, θυμίζω ότι την λέξη διαπλοκή την εφήβρε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1993, όταν δέχτηκε τις επιθέσεις εκείνη την εποχή. Εάν λοιπόν από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας ως πολιτικό σύστημα και επιτρέπουμε διαπλοκές, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα το πολεμήσει. Κύριε Βενιέρη, η αλήθεια είναι πως ναι. Νομίζω ότι ο κύριο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ένας πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Διότι οι άνθρωποι συνήθως δεν βλέπουν την δικαίωσή τους. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Τα έχει 400 και έχει τη δυνατότητα να γίνεται αποδέκτης αυτών των μηνυμάτων σήμερα από ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι φοβερά συγκινητικό. Όταν του φέρνουν ένα μέλι από την Αγία Πελαγία και του λένε ότι ξέρεις κάτι πρόεδρε, εγώ σε πολέμησα όλη μου τη ζωή, αλλά είχα κάνει λάθος, έπρεπε να σε είχα ακούσει τότε. Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν πολιτικό και γι' αυτό λέω ότι είναι ένας πολυτυχερός άνθρωπος.